Μια πρώτη αντίδραση για τα όσα ανακοίνωσε το μεσημέρι το Υπουργείο Υγείας. Κύριε Λεβέντη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Από αύριο και για τις επόμενες 2 εβδομάδες, οι χώροι εστίασης στη Λεμεσό θα κλείνουν στις 10:30. Πώς σας βρίσκει αυτή η απόφαση του Υπουργείου? Είχαμε εκφράσει τη διαφωνία μας από χθες, όταν είχαμε ακούσει την ψιθυρολογία γύρω από το θέμα αυτό. Και σίγουρα σήμερα είναι πάρα πολύ έντονη η αντίδραση των επιχειρηματιών στη Λεμεσό, γιατί στην ουσία δεν θα κλείνουν στις 10:30. Πάρα πολλοί από αυτούς δεν θα ανοίγουν και καθόλου. Γιατί αυτοί οι οποίοι δεν έχουν κάποια δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της μέρας και δεν έχουν κάποιο κύκλο εργασιών ή έστω ικανοποιητικό κύκλο εργασιών, δεν μπορούν να λειτουργήσουν το βράδυ μέχρι αυτό το ωράριο, και σίγουρα θα υποχρεωθούν εκ των πραγμάτων να κλείσουν. Είναι μια ενέργεια από την πλευρά της κυβέρνησης, την οποία κρίνουμε πολύ βεβαιασμένη και θα έπρεπε να είχε κάνει δεύτερες σκέψεις. Ειδικά με την αφορμή. Κύριε Λεβέντη, σήμερα καταγράφει και ρεκόρ κρουσμάτων και αυτές οι αποφάσεις είναι κατόπιν συστάσεων ειδικών. Ναι, δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σας, αλλά να γνωρίζουμε όλοι ότι από τις 21 του Μάη που λειτουργήσε η βιομηχανία των κέντρων αναψυχής, με εξαίρεση τα γεγονότα που είχαμε πριν 2 μέρες σε μια καφετέρια μόνο στη Λεμεσό, όπου εντοπίστηκαν μαζεμένα κρούσματα, δεν είχε προκύψει οτιδήποτε άλλο. Άρα δεν μπορεί τώρα να τιμωρείται ολόκληρη η επαρχία της Λεμεσού και κατ' επέκταση και ολόκληρη η χώρα, θα έλεγα, και να μην περιοριζόταν ο έλεγχος σε αυτούς τους χώρους όπου δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Να. Αυτό το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι δεν είναι η συνταγή για να επιλύεις το πρόβλημα εφόσον το εντοπίζεις, και κακώς χαρακτηρίζεται η βιομηχανία των κέντρων αναψυχής σαν χώρη διασποράς από τους επιδημιολόγους, γιατί αυτό το οποίο λέγεται με αλφαγιώτα δεν αποδεικνύεται κιόλας. Θα κάνετε πιστεύω οποιαδήποτε ότι διαβήματα προς το Υπουργείο Υγείας? Να σας πω, τα διαβήματα προς το Υπουργείο Υγείας είναι συνεχή. Δυστυχώς όμως, την τελευταία περίοδο δεν έχουμε ανταπόκριση από τον Υπουργό και δεν θέλω να πιστεύω ότι αυτή η άρνηση του να ανταποκρίνεται στα αιτήματα μας έχει να κάνει με την καλοπροαίρετη κριτική την οποία ασκούμε κατά καιρούς, και νομίζω είναι και υποχρέωση και δική μας και του κάθε πολίτη να ασκεί κριτική εφόσον κρίνει κατά την άποψή του ότι ένας χειρισμός είναι λαθασμένος. Εάν έχουν γίνει λαθασμένοι χειρισμοί, δεν το λέω πλέον εγώ ή οποιοδήποτε άλλος, αλλά τα γεγονότα αποδεικνύουν του λόγου του αληθές. Είχαμε φτάσει τη χώρα με πάρα πολύ ορθούς χειρισμούς, τους οποίους και χειροκροτήσαμε και συγχαρήκαμε τον Υπουργό και την ομάδα του, και φτάσαμε τη χώρα στο επιθυμητό και το ιδεατό, που ήταν για πάρα πολλές μέρες και εβδομάδες, θα έλεγα, μηδενικά κρούσματα ή ελάχιστα, και βάλαμε τα δάχτυλα, τα χέρια μας και βγάλαμε τα μάτια μας στη συνέχεια και φέραμε τη χώρα μας σε αυτό το χάλι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να λειτουργεί και εις βάρος της βιομηχανίας των κέντρων αναψυχής ή οποιοδήποτε άλλο, θα έλεγα. Υπάρχουν οικονομικές συνέπειες, αλλά φυσικά βρισκόμαστε και σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι. Θα είναι για μόλις 2 εβδομάδες τα μέτρα. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά και να επανέλθουμε στους κανονικούς ρυθμούς. Κύριε Λεβέντη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε όμως ναι, ότι προσωρινά μέτρα είχαμε και τον Ιούλιο, τα οποία δεν έχουν φύγει ποτέ, μας έχουν μείνει, και στα προσωρινά περιοριστικά μέτρα συνεχώς προσθέτουν και άλλα περιοριστικά μέτρα. Και πραγματικά οι επιχειρηματίες ασφιχτιούν και δεν νομίζω ότι θα αντέξουν πάρα πολύ για πολύ καιρό ακόμη. Αυτό θα πρέπει να το λάβει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη και ο Υπουργός, ο οποίος και ο ίδιος αλλά και η επιδημιολογική ομάδα, θα έλεγα, έχουν υποχρέωση να διαβουλεύονται και να μας ακούν, γιατί μπορεί να ακούσουν και απόψεις που μπορεί ενδεχομένως να τους βοηθήσουν να πάρουν πιο σωστές αποφάσεις. Κύριε Λεβέντη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.